μπροστά του Μοντούρογκ από αριστερά, ο οποίος θα σουτάρει out. Κόρνερ του Ιστακίδ, γυριστή κεφαλιά του Τζαβέλα δίπλα από το δοκάρι. Στο 19 ένα φάουλ πάλι από τον Τζαβέλα, ο Αθανασιάδης σε δυσκολία, με δυσκολία σε κόρνερ. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Βίτορ, ο Αθανασιάδης απομακρύνει με γροθιές. Το γκολ θα έρθει από το κόρνερ του Πέλκα και την καρφωτή κεφαλιά του Χατζη Ισαΐα, ο οποίος κερδίζει στη μονομαχία του στην καρδιά της άμυνας του Πεταβράκη και Ήγκορ, που επιχείρησαν να τον διαμαρκάρουν. Πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ, τελευταίο του γκολ με τον Πανιούνιο στις 14 Φεβρουαρίου σε αγώνα με τον ΠΑΣ του Ζωσιμάδες. Ο Τσίλερ ανοίγει τον κοντρόλ, επιμένει όμως, κερδίζει την μπάλα στη μονομαχία του με τον αντιπαλό του, στρώνει στον Κίτσιου. Αυτός θα σουτάρει, την μπάλα θα κοντράξει τον Πεταβράκη και θα φύγει κόρνερ. Ο Ντιγκίνη κρατάει ωραία την μπάλα από την περιοχή του ΠΑΟΚ, θα σουτάρει ο Βελίδης σε ετοιμότητα. Στο 41 σέντρα του Πεταβράκη από αριστερά η μπάλα θα φτάσει στον Ηλιάδη, από κληρονομική θέση, αλλά είναι απελπιστικά out. Το σουτ του, ο Πέλκας κάθετα στον Μιστακίδη, αυτός θα κάνει ένα δυνατό σουτ από τα αριστερά και πλάγια στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Δεύτερο μέρος με εκτέλεση φάουλ του Παπουλίδη λίγο out και δύο λεπτά αργότερα κάθετη πάσα του Σιάρα στον αφύλακτο Ήγκορ, ο Βραζιλιάνος με διαγώνιο σουτ ισοφαρίζει για τον Πανκρατικό, γκολ για δεύτερη συνεχή αγωνιστική από τον Ήγκορ, ο οποίος τιμώρησε την κολυμπορία της άμυνας του ΠΑΟΚ και κυρίως του Χατζη Ισαΐα που βρισκόταν δίπλα του. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει συνέλθει την βαθιά παλιά του Αθανασιάδη, γλιστράει ο Χατζη Ισαΐας, ο Μπαϊκαρά εκμεταλλεύεται τη φάση, θα νικηθεί από τον Βελίδη. Έχουν περάσει στο μάτς Αθανασιάδης και Κάτσε, στο 58 σέντρα για τον ΠΑΟΚ, κεφαλιά του Παπαγεωργίου προς τα πίσω, ο Αθανασιάδης εντυπωσιακά στη γωνία του γλιτώνει το αυτογκολ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ για το νέο προβάδισμα με τον Αθανασιάδη. Εκμεταλλεύτηκε τη δύσκολη ασίστ του Μιστακίδη με προβολή. Πρόλαβε τον Αθανασιάδη στην επώνυμό του τερματοφύλακα του Πανθρακικού, αλλά η μπάλα θα σταματήσει στο κάτω του δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ επιμένει, ο Κάτσε βρίσκει τον Μιστακίδη, αυτό σηκώνει την μπάλα. Ο Λέο Βατστή κίνηση με το αριστερό, νέα σημαντική επέμβαση του Αθανασιάδη. Ξανά η μπάλα στα πόδια του ΠΑΟΚ απελπιστικά, out of shoot στο 72. Φάουλ με τον Πέλκα, κεφαλιά ο Μιστακίδης πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και πάλι ο Πέλκας από κόρνερ αυτή τη φορά ξανά άστοχος ο Μιστακίδης. Εκεί που όλα είναι πάμε στην ισοπαλία, ο Μιστακίδης χάνει από το Μεταβράχη, ο Ήγκορ κρατάει ωραία την μπάλα, ανοίγει στο γυρνό χώρο και ο Παπαγεωργίου υπογράφει τη μεγάλη ανατροπή του Πανδρακικού στο 28ο λεπτό. Δεύτερο κόλπο φέτος για τον Θανάση Παπαγεωργίου και τα δύο χάνει στον ΠΑΟ, είχε σκοράρει και στο 3-3.